έχουμε. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε. Έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, να τον καλωσορίσουμε, ο Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης μαζί μας. Να δούμε και τι άποψη έχει για το θέμα. Εσείς ψάχνετε κόσμο και δεν βρίσκετε. Και όλο γκρινιάζεται ότι δεν πάει κανείς να δουλέψει. Για πείτε μας τώρα, πώς βλέπετε τα πράγματα. Πραγματικά με εκπλήττουν τα όσα ακούω από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το πρωί στα ράδια, στις τηλεοράσεις και μόλις πριν λίγα λεπτά τον κύριο Μάτσα, ο οποίος, να του θυμίσω, από το κανάλι σας πέρσι, το βράδυ που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ναι, όπου ήμασταν και δύο σε παράθυρο, μας είπε ότι δεν υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και τα νούμερα που είχαμε πει τότε ήταν παραπλανητικά και ούτω καθεξής και διάφορα άλλα. Εν πάση περιπτώσει... Τόσο, δεν τον έχουμε να απαντήσει τώρα, αλλά πείτε μας στη συγκεκριμένη περίπτωση και με το πώς προσανατολίζεται η κουβέντα. Την άποψή σας. Λοιπόν, αυτά που έχει πει ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, τα προσυπογράφω, είναι ένα πολύ κομβικό σημείο η φετινή χρονιά για την τουριστική βιομηχανία, όπου οικονομολόγοι το πρωί σήμερα από τηλεοράσεως είπαν ότι ένας από τους λόγους που μπορέσαμε να ανακάμψουμε ήταν και η τουριστική βιομηχανία αυτά τα τελευταία χρόνια και λέω πανδημίας και τα λοιπά. Το λοιπόν, και πρέπει τη βιομηχανία αυτή να την προστατεύσουμε. Εάν παρεσπίδα περιμένουμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο Υπουργό Εργασίας να ξανασυζητάμε τα ίδια που εδώ και πέραν των 5 ετών συζητούμε και δεν βρίσκεται μια κοινή συνισταμένη, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε ιδανικοί αυτόχειρες και θα καταστρέψουμε ό,τι χτίζουμε τα τελευταία χρόνια όσον ναι, αφορά είστε την βιομηχανία. Ευχαριστούμε πολύ. Να το κλείσουμε αυτό. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Έρχονται και τριήμερα, κύριε Ρουσουνίδη. Πάμε να ξεσκάσουμε και λίγο. Θα τα πούμε στον κόσμο για να τα ξέρει. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έχει. Τσικνοπέμπτη, 16 Φεβρουαρίου. Καθαρά Δευτέρα, 27. Τα λέω σωστά. Και Πάσχα, 16 Απριλίου. Να πάμε καμιά εκδρομή ή δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τα ξενοδοχεία. Όχι, θεωρώ ότι και η τεχνολογική πολιτική είναι τέτοια που επιτρέπει σε αρκετούς συμπατριώτες μας να κάνουν και διήμερα και τριήμερα. Οι καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα στα ημιωρινά και στα ορεινά, είναι καταπληκτικές. Υπάρχουν χιόνια τα οποία είναι πανέμορφα. Ήδη, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν γίνει αρκετές κρατήσεις. Είναι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας που έσπευσαν να κάνουν τις κρατήσεις τους. Και τις ολιγοήμερες αποδράσεις κυρίως στα ορεινά, αλλά ακόμα και στα παράλια. Κυρίως στα ορεινά είναι οι περισσότερες κρατήσεις. Έχετε να μας πείτε περιοχές που την στιγμή, έχουν ναι, μεγαλύτερη ζήτηση. Ναι, ορεινά χωριά όπως η Πλάτρες, η Κακοπετριά, ο Καλοπαναγιώτης, ο Αγρός κτλ. Θα έλεγα ότι έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά στα παράλια και Λεμεσό και Πάφο, και έχουν και αυτοί κάποια κίνηση, όχι ιδιαίτερη όμως, τέτοια που να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα μια εξοχική μονάδα μεγάλη, ας το πούμε. Όμως θεωρώ ότι τουλάχιστον οι μικρές μας μονάδες στα ορεινά και οι νέες αναπτύξεις που έχουν γίνει θα τις τιμήσουν οι συμπατριώτες μας. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως, υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν έχουν χάσει το τρένο όσοι θέλουν να κλείσουν. Όχι, θεωρώ ότι ακόμα και τελευταία στιγμή μπορεί να βρουν διαθεσιμότητα. Βεβαίως, εντάξει, αυτό αλλάζουν με την ημέρα, οπότε νομίζω όσοι προτίθενται να κάνουν μια εξόρμηση, να προλάβουν να κάνουν τις προκρατήσεις τους κτλ. Ναι, έχει παρατηρηθεί και έξοδος, αν γνωρίζετε, έξοδος εκδρομέων εκτός Κύπρου. Αυτή το διάστημα όχι ιδιαίτερα. Είναι και οι εκλογές οι οποίες κρατάνε πολύ κόσμο στην πατρίδα μας και ελπίζουμε όλοι να πάνε να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Οπότε θεωρώ τον Μάρτιο που θα είναι και πιο κοντά στο Πάσχα, ίσως τα ταξίδια στο εξωτερικό μεγαλώσει το νούμερο των συμπατριωτών μας, τέλος πάντων, που θα δράξει της ευκαιρίας για το εξωτερικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.